Η φορολόγηση των αναλήψεων μετρητών προβλέπει πρόταση που έχουν υποβάλει τράπεζες στην κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της επέκτασης στη χρήση του πλαστικού χρήματος. Είναι θετικό από τη μία άποψη, αλλά πρέπει να λάβουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν και χρήση του πλαστικού χρήματος. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν από μια ηλικία και πάνω, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με υπολογιστές για να κάνουν τις συναλλαγές τους. Για αυτούς υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν περισσότερο να υπήρχαν περισσότερο αξιόπιστοι έλεγχοι επάνω στις υπηρεσίες και στα καταστήματα και σε όλο τον τζίρο, παρά να χρησιμοποιείς το πλαστικό χρήμα σαν μέθοδο πάταξης της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, τα μετρητά διοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό ή μπορούν να διοχετευτούν στην παραοικονομία. Γι' αυτό και η επιβολή φορολογικού συντελεστή στις αναλήψεις θα περιόριζε δραστικά τη χρήση μετρητών και κατ' επέκταση τη φοροδιαφυγή. Έχει φρακάρει το σύστημα, δεν μπορούμε άλλο. Εγώ δηλαδή θα τη σταματήσω την κάρτα να το κάνω αυτό. Προσωπικά εγώ. Λογικό είναι να πιάσει φοροδιαφυγή, συμφωνούμε όλοι να την πιάσει φοροδιαφυγή. Αλλά εμείς που θα μας επιβαρύνει, θα πρέπει να έχουμε κάποιο όφελος. Η παραοικονομία στη χώρα μας εκτιμάται ότι κινείται στα επίπεδα των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα να φτάνουν ετησίως στα 15 δισεκατομμύρια. Με τη μείωση της παραοικονομίας κατά το 1 τρίτο, τα έσοδα του κράτους θα αυξηθούν κάθε χρόνο κατά 5 δισεκατομμύρια, ποσό διπλάσιο του ένφια. Σύμφωνα με τις τράπεζες, τα capital controls είναι η χρυσή ευκαιρία για την εφαρμογή ενός πλέγματος κινήτρων και αντικινήτρων, για τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και κάθε είδους ηλεκτρονικής συναλλαγής που επιτρέπει η νέα τεχνολογία. Άμα σου έχει ένα αντίμετρο που είναι εις βάρος σου, δεν είναι θετικό. Αν θέλει κάποιος να συναλλαχθεί έτσι, να μην κουβαλάει λεφτά πάνω του για άλλους λόγους, να έχει δόσεις κτλ., ας χρησιμοποιήσει πλαστικό χρήμα. Οι τράπεζες προτείνουν επιπλέον να καταστούν υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές από ένα ποσό και άνω, και ιδιαίτερα στα επαγγέλματα όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις φοροδιαφυγής. Η λυμένη απόφαση της κυβέρνησης είναι από το 2017 το χτίσιμο του αφορολόγητου να γίνεται αποκλειστικά με δαπάνες μέσω καρτών.